Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς προετοιμάζεται η ελληνική αποστολή για τον σημερινό ημιτελικό. Γιώργος Βότσκαρης. Ακριβώς λοιπόν, έφτασε η ώρα της κρίσης για την Ελλάδα. Σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ, ο δεύτερος ημιτελικός και όλοι περιμένουν να δουν αν τελικά η Κόζα Μόστρα και ο Αγάθωνας θα καταφέρουν. Εσύ τι λες, Γιώργο, πώς το κόβεις? Εγώ νομίζω ότι θα περάσουν. Σύμφωνα και με τα προγνωστικά, νομίζεις σύμφωνα με τα στοιχεία. Νομίζεις ή ελπίζεις? Και ελπίζουμε, αλλά και τα δεδομένα που έχουμε. Αυτή είναι η τελευταία πρόβα που βλέπουμε, που κάνανε χτες. Εσύ έχεις ακούσει όλα τα τραγούδια, άκουσε με λίγο. Έχεις ακούσει όλα τα τραγούδια προσεκτικά, τα έχεις μελετήσει. Όλα. Τα έχεις χορέψει λίγο έτσι ελαφρώς. Κάποια. Ναι. Λοιπόν, πες μας αντικειμενικά, έχουμε ελπίδες? Αντικειμενικά, ναι, η Ελλάδα έχει ελπίδες να βρεθεί στον τελικό και μάλιστα όχι μόνο να βρεθεί στον τελικό, αλλά να πάει και πολύ καλά, ίσως να βρεθεί και μέσα στη δεκάδα. Καθώς θα πρέπει να πούμε ότι στο σημερινό ημιτελικό, μέχρι να φτάσουμε στην Ελλάδα, θα ακούσουμε 8 μπαλάντες. Α, εντάξει, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό, δηλαδή θα τις κοιμήσουν οι άλλοι. Εκεί που θα χασμουριόμαστε, θα ξυπνήσουμε. Καλό. Εκεί, εκεί που θα μας λέει να κοιμηθούμε, θα μας ξυπνήσουν οι Κόζα Μόστρα. Θα πρέπει να πούμε πάντως ότι πάνε πάρα πολύ καλά και ο κόσμος ανταποκρίνεται πάρα πολύ στο τραγούδι στη Σουηδία. Αλλά και στα στοιχήματα, από ό,τι βλέπουμε, είμαστε σε πολύ καλή θέση για τον τελικό. Και μάλιστα τώρα πριν από λίγο κοίταγα τα στοιχήματα ότι η Ελλάδα προβάλλει και να πάρει μια πολύ καλή θέση μέσα στη δεκάδα, καθώς τη φέρνουν να πλασταριστεί μέσα στη δεκάδα 7η ανάμεσα στις χώρες που έχουν απομείνει και σε αυτές που θα περάσουν σήμερα. Θα πρέπει να πούμε 25 χώρες στον τελικό το Σάββατο. Ελπίζουμε να είναι η Ελλάδα. Δυστυχώς η Κύπρο δεν τα κατάφερε. Το είχαμε πει και προχθές ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Κύπρο. Για την Ελλάδα τα πράγματα δείχνουν ότι είναι πολύ καλύτερα και ότι η Κόζα Μόστρα με τον Αγάθωνα θα τα καταφέρει. Καλή τύχη, καλή επιτυχία σήμερα λοιπόν στους Κόζα Μόστρα και στον Αγάθωνα. Γιώργο Βότσκαρη, ευχαριστώ.